Φυσικά από αυτή τη χρονιά δεν θέλουμε να θυμόμαστε κάτι, θα την αφήσουμε να περάσει και προσδοκούμε η καινούργια να φέρει πολύ ωραία πράγματα σαν αυτό το πολύ ωραίο event που είμαστε σήμερα εδώ. Και ξεκινάμε μια καινούργια σελίδα. Εύχομαι το 2023 να φέρει πολύ αγάπη, πολύ χαρά και ζέστη στις καρδιές όλων. Και να έχουμε πολύ ωραίες ευκαιρίες να βρισκόμαστε όλοι μαζί έτσι. Η αγορά μας άντεξε και αυτό είναι πολύ καλό σημάδι. Θα έλεγα το 2022 έδειξε και σημάδια ανάκαμψης. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η συνύπαρξη εδώ και η πρωτοβουλία της ΕΣΑΕ εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Πρώτον, η αγορά μας αποδεικνύει ότι χαίρεται να βρίσκεται συχνά. Δεύτερον, γίνεται για έναν σκοπό πολύ σημαντικό, τη στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Το μήνυμα για το 2023 είμαι αισιόδοξος. Και τα δείγματα που έχω είναι ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά το 2023. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και κυρίως καλή χρονιά με καλές δουλειές και υγεία πάνω απ' όλα. Για το 2022 θα θυμάμαι βασικά ότι ανοίξανε όλα τα πράγματα. Πλέον άρχισα να γνωρίζω ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω, με τους οποίους μιλάω στο τηλέφωνο, με τους οποίους κάνω Teams και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Οι δουλειές αυξηθήκανε, θεωρώ λόγω αυτού, το ότι επιτέλους άρχισαμε να γνωριζόμαστε. Και για το 2023 θα ευχηθώ τα πράγματα να πάνε με τον ίδιο τρόπο και καλύτερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αρχίσει να βρισκόμαστε και βρισκόμαστε όχι μόνο με τους εξαιρετικούς συναδέλφους αλλά και με τους συνεργάτες μας, με τους ανθρώπους μας γενικότερα. Και βεβαίως αυτό το ευχάριστο κλείσιμο θα μας βοηθήσει να έχουμε ένα εξίσου δυναμικό ξεκίνημα για το 2023. Μια χρονιά με απαιτήσεις. Γιατί όλη αυτή η περίοδος η οποία διανύουμε τα προηγούμενα χρόνια είναι μια δύσκολη περίοδος και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να λειτουργήσουμε πολύ πιο θετικά, πιο δυναμικά για το 2023. Το 2022 μπήκαμε στην οικογένεια της Χάουντεν. Ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά για μας και εύχομαι το 2023 θα είναι. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ καλύτερη χρονιά. Πώς είδατε το 2022, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, τι θα θυμάστε από αυτή τη χρονιά, από τα τόσα γεγονότα και τι είναι αυτό που θα θέλατε να φέρει το 2023. Για το 2022, αν και για την Ατλαντική ήταν πολύ καλό, να πάει και να μην γυρίσει. Είμαι πάντως πολύ αισιόδοξος ότι το 2023 θα πάμε πολύ πολύ καλύτερα και οι εταιρείες θα τρέξουν με διψήφια νούμερα, αρκεί να κάνουν αυξήσεις της ασφάλισης από το αυτοκίνητο. Σήμερα εδώ γιορτάζουμε τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, όπως κάθε χρόνο, όπου είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε στα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να δίνουμε ευχές για ένα νέο έτος με πολύ χαρά, με πολύ υγεία και με πολλές χαρούμενες στιγμές. Έχουμε λοιπόν σε όλους υγεία, δύναμη, υπομονή και ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Εκτιμώ ότι τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς ανέκαθεν ήταν έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση. Τώρα η ευχή μου είναι ο σύνδεσμος να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά και να έχει πολλές επιτυχίες. Το 2022 ήταν μια πολύ έντονη χρονιά με πολλές αλλαγές οι οποίες ομολογουμένως δυσκόλεψαν όλους μας αλλά φέρνουν μια νέα τάξη πραγμάτων και όλοι οι διαμεσολαβητές παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και δείξανε ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι κάτι ουσιαστικό και για τους πελάτες και για την ασφαλιστική αγορά. Ελπίζουμε το 2023 να είναι μια καλύτερη χρονιά για όλους μας. Ας είναι λίγο πιο εύκολη, ας είναι λίγο πιο ξέγνιαστη, να έχουμε υγεία και να μπορέσουμε αυτό το οποίο όλοι πρεσβεύουμε να φτάσει στον τελικό καταναλωτή, να μεγαλώσουμε τα νούμερά μας και να δείξουμε ότι είμαστε κοντά στους πελάτες μας γιατί μας χρειάζονται. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια, είδαμε την ανασφαλιστική αγορά να είναι hard, έτσι όπως λέγεται. Τελικά, τώρα που κλείνει η χρονιά, πώς κλείνει ανασφαλιστικά και ποιο είναι το σχόλιο σας? Καταρχήν, ακόμα δεν έχει κλείσει και πάει να κλείσει. Αλλά φαίνεται ότι ναι, έχουμε μπει σε ένα hard κύκλο. Τα επιτόκια από τη μια μεριά και όλα τα άλλα πράγματα που είπαμε στο Μοντεκάρλο. Φαίνεται ότι πλέον έχουν impact στην αγορά. Αυτό το impact φάνηκε στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών συμβάσεων και είναι σίγουρο πως έχουμε μπει σε hard κύκλο. Ας ελπίζουμε ότι δεν θα διαρκέσει πολύ και ας ελπίζουμε, και είμαστε εδώ φυσικά για να στηρίξουμε όλη την ελληνική αγορά, πως δεν θα κυλήσει αντίστοιχα στον καταναλωτή, γιατί περνάει πολύ δύσκολες εποχές και πρέπει κάπως όλος ο κύκλος της ασφαλιστικής αγοράς να στηρίξει όλη η αλυσίδα, να στηρίξει
αυτή την αλλαγή, ώστε η μεταβολή στον τελικό καταναλωτή να είναι όσο λιγότερη γίνεται. Κλείνοντας το 22, είδαμε και πολλές εξαγορές που κάνατε. Θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε και το 23. Περίμενε. Καταρχήν δεν έχουμε τελειώσει για το 22. Συνεπώς, ναι, είμαστε εδώ. Όπως ξέρεις, στηρίζουμε και έχουμε ένα vision να φτιάξουμε κάτι με ανθρώπους που αγαπάνε το industry, με ανθρώπους που είναι committed στο industry, και σίγουρα τους υποστηρίζουμε, και όποιος μοιράζεται το vision το δικό μας, είμαστε εκεί για να κάνουμε μια ομάδα, μια οικογένεια. Αν κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς του 22, σίγουρα θα θυμηθούμε πολλές από τις προκλήσεις. Γεωπολιτικά, πληθωρισμό, ακρίβεια, πολλά πράγματα. Όμως εγώ θα πρότεινα αυτές τις λίγες μέρες που απομένουν να σκεφτούμε και την άλλη μεριά της ζυγαριάς με τα θετικά. Και είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε να βάλουμε πολλά. Δεν θα τα αποκαλύψω τώρα, θα τα πούμε στην πρώτη συνάντηση του ΣΕΣΑΕ την καινούργια χρονιά. Οπότε εύχομαι σε όλους καλή χρονιά και σε εσάς δύναμη και αποφασιστικότητα να κυνηγήσουμε το καλύτερο.